Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, του 2016, αποτυπώνει την πραγματικότητα και σε πράξεις τι πραγματικά σημαίνει αριστερή διακυβέρνηση. Αφού όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε η φαρπαγή της ψήφου του λαού με σωρία από ψέματα, αφού ανακόπηκε η μικρή έστω ανάπτυξη που παρουσιάστηκε το 2014, αφού οδηγηθήκαμε 3 φορές σε εκλογές μέσα σε ένα χρόνο, έρχεται τώρα σήμερα η συγκυβέρνηση και μας ζητά να συνενέσουμε σε αυτή την καταστροφική πολιτική, γιατί μόνο ως καταστροφική μπορεί να χαρακτηριστεί η πολιτική αυτή όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Και δεν χρειάζεται να σας πω ποια ήταν η δική σας στάση όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτά είναι γνωστά και έχουν λεκτεί. Μας ζητάτε όμως να συνενέσουμε σε τι. Ζητάτε ένα κείμενο στο οποίο να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δεχθούμε, δεν πρέπει να πάμε σε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όταν οι μειώσεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό και θα τις ψηφίσετε σήμερα. Δηλαδή, μας ζητάτε να συνενέσουμε σε ένα ψέμα. Νομίζω ότι αυτή τη συνένεση δεν θα την έχετε. Μελετώντας, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία του προϋπολογισμού, σημείο προς σημείο, δεν μπορώ να καταλάβω από πού απορρέει η φιλολαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να διαπιστώσω από πού απορρέει η επικαλούμενη από εσάς κοινωνική ευαισθησία, όταν αυτά που λέτε στη ρητορική σας ή αυτά που φέρνετε και ψηφίζετε δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, παρά μικρή σχέση. Οι μύθοι κάποτε καταραίουν, αλλά δυστυχώς για σας μαζί με τους μύθους καταραίουν και οι Έλληνες πολίτες. Και όσο και αν υποτιμάτε την νοημοσύνη του Έλληνα, να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα η αναξιοπιστία σας και το πολιτικό σας θράσος θα τιμωρηθούν από τον ελληνικό λαό. Πουλήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψεύτικες ελπίδες. Ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησής σας για την Ελλάδα ήταν καταστροφικός. Κοινή ομολογία. Σας ζητώ να αναλογιστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν σήμερα τα πράγματα εάν αποφασίζατε να στηρίξετε εσείς πέρσι, όταν η χώρα μπήκε στην ανάπτυξη. Δεν σταθήκατε όμως στο ύψος των περιστάσεων και αντί γι' αυτό προκαλέσατε εκλογές με τον τρόπο που πολύ καλά γνωρίζουμε. Τα αποτελέσματα των πράξεών σας είναι γνωστά και πραγματικά δυνηρά. Η χώρα βουλιάζει επί 10 μήνες στο τέλμα. Οι επενδύσεις είναι παγωμένες. Οι συντάξεις μειώνονται σε βαθμό που οδηγεί τους συνταξιούχους σε απελπισία. Η ανεργία κάθε άλλο παρά μειώνεται. Αντιθέτως, αυξάνεται. Τα επιδόματα περικόπτονται και τα δημοσιονομικά της χώρας αλλάζουν επί το χείρο. Επιστρέφουμε στην ύφεση, στα πρωτογενή ελλείμματα και στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Με 2 λόγια πάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πίσω. Πολύ πίσω, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που η Ευρώπη προχωρά μπροστά. Με την επιβολή των νέων φόρων στραγγαλίζεται η πραγματική οικονομία. Εμείς από την πλευρά μας, σαν αξιωματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση, μελετάμε, εξετάζουμε, αξιολογούμε και ψηφίζουμε με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της πατρίδας. Ό,τι θεωρούμε ότι είναι σωστό και καλό για τη χώρα. Δεν ακολουθούμε τη δική σας τακτική, την ισοπεδωτική τακτική του όχι σε όλα. Παρά το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, μέσα σε 11 μήνες, διαλύθηκε ό,τι χτίστηκε
το προηγούμενο διάστημα με πολλές θυσίες του ελληνικού λαού, εμείς τον Αύγουστο σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και κρατήσαμε τη χώρα εκεί που της ανήκει, στην Ευρώπη, με την ψήφο και με τη στήριξή μας. Σήμερα όμως, με τον προϋπολογισμό αυτό, φαίνεται καθαρά πλέον η ανικανότητα της διακυβέρνησης από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι πέρα για πέρα αντιαναψυχιακός. Είναι υφεσιακός, κοινωνικά άδικος και αναποτελεσματικός. Δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας βυθίζει ακόμα περισσότερο στο τέλμα. Και είναι έργο δικό σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της συγκυβέρνησης. Ας δούμε τώρα μία σειρά από στοιχεία, έτσι όπως αποτυπώνονται αυτά στον προϋπολογισμό. Η ελληνική οικονομία, σε αντίθεση με αυτή της Ευρωζώνης, έχει επιστρέψει στην ύφεση από την ανάπτυξη. Παραλάβατε οικονομία σε δυναμική μεγέθυνση με πρόβλεψη. Το κύριε Πρόεδρε, με πρόβλεψη για το 2015 άνω του 2,5% και αντί να βρισκόμαστε εδώ σήμερα και να διαφωνούμε για το μέγεθος της θετικής ανάπτυξης της οικονομίας, η συζήτηση κινείται μεταξύ ύφεσης και μηδενικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής σας. Σας θυμίζω ότι το 2013 και το 2014 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε καταφέρει την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Και το 2015 επιστρέψαμε ξανά στα ελλείμματα. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται και τα πολλαπλά ωφέλη, όπως αυτά αναφέρονται, χαρακτηριστικά των αποκρατικοποιήσεων. Η ανάπτυξη που χρειάζεται τόσο πολύ ο τόπος, λέτε στον προϋπολογισμό ότι είναι στόχος του προγράμματος η ιδιωτικοποίηση και η αξιοποίηση της περιουσίας με κεφάλαια ξένα από το εξωτερικό που θα στηρίξουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό και σας προτρέπουμε να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση και να σας στηρίξουμε. Όμως δεν βλέπω να υπάρχει η ανάλογη βούληση για να ξεπεράσετε τον εαυτό σας και να κινηθείτε προς τα εκεί που προστάζει η πραγματικότητα και οι ανάγκες της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι παιχνίδι στα χέρια κανενός. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε για τους νέους που ψάχνουν να βρουν δουλειά, που πλήττονται από την ανεργία, για τα παιδιά μας που ψάχνουν δουλειές στο εξωτερικό. Αναφερόμαστε στους γονείς μας και στους συμπολίτες μας, στους συνταξιούχους που πολλές δεκαετίες δούλεψαν, μόχθησαν σκληρά και να έχουν την ελάχιστη ανταμοιβή σήμερα. Μιλάμε για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του ενεργού πληθυσμού. Στεκόμαστε στη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αυξηθεί ο πλούτος της χώρας, στην ανάπτυξη του πρωτογενείου, του δευτερογενείου και του τριτογενή τομέα, στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και του κράτους πρόνοιας, στην προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο περίγυρος μας πλέγεται. Τελειώνω, κύριε συνάδελφοι, μην στεναχωριέστε. Στεκόμαστε σε όλα αυτά που θα φέρουν πίσω το χαμόγελο στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, δεν εκπροσωπείτε αυτή την Ελλάδα εσείς σήμερα. Ο υποκύριος κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 δεν είναι αυτός που μας αξίζει. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε ούτε στην ανιθενότητα, ούτε στα ψέματα, ούτε στην οπισθοδρόμηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σταθώ αντίστοιχα.